παρουσία της περιφέρειας, των επιχειρηματιών, των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έδωσε πολύ μεγάλο και βροντερό παρόν στη 10η Επετειακή Food Expo. Πιστεύω ότι το αποτύπωμα που αφήνει σήμερα, που είναι η τελευταία μέρα της έκθεσης, είναι πολύ σημαντικό και αυτό λαμβάνουμε και από τους εκθέτες και τους συμμετέχοντες της περιφέρειάς μας. Πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο βήμα να συνθέσουμε δυνάμεις μαζί με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι πάνω στο κομμάτι αυτό, μαζί με την περιφέρεια, τη διοίκηση της περιφέρειας, τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τοψίδη, αλλά και όλους εμάς, ώστε να φέρουμε τα θετικά αποτελέσματα που χρειάζεται ο τόπος μας για να δώσουμε την εξωστρέφεια την οποία απαιτείται. Είχε πολύ κόσμο και εμπορικό και καταναλωτικό κοινό, κυρίως εμπορικό, και από το εξωτερικό και εντός Ελλάδος. Τα ξέρουν τα κρασιά στο εξωτερικό, κυρίως της Ελλάδος, όχι τόσο και της Καβάλας θα έλεγα. Και μένουν και εντυπωσιασμένοι και από την ποιότητα. Να προβάλλουμε έξω τις ομορφιές και τα καλά που βγάζει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα βγάζει πολύ ωραία προϊόντα. Η πατάτα νευροκοπείου δεν είναι μόνο γνωστή στην Ελλάδα, είναι παγκοσμίως φημισμένη και το αποδεικνύει το βραβείο που έχουμε πάρει. Είναι πρώτη σε όλο τον κόσμο σε γευσιγνωσία που έχει γίνει το 23 και 23-24 έχουμε αυτό το βραβείο. Όσον αφορά Food Expo, και πέρσι ήμασταν εδώ και πρόπερσι, προβάλλουμε το προϊόν μας, προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο για την ομάδα των πατατών παραγωγών λεκανοπεδίου νευροκοπείου, έτσι ώστε και τα υπόλοιπα χρόνια να το ξέρει ο κόσμος πραγματικά αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια να μην συμβεί το ίδιο. Δηλαδή τι γινότανε, όλο το χρόνο πουλούσαν πατάτες νευροκοπείου. Μπορεί να μην ήταν πατάτες νευροκοπείου, αλλά πουλούσαν πατάτες νευροκοπείου. Γιατί το νευροκόπι πλέον δεν έχουμε άλλο πατάτες φέτο. Θα περιμένουμε τον Αύγουστο να ξαναβγάλουμε πατάτες. Κατά τα άλλα όλα καλά, νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα η έκθεση. Είχε ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, πήγαμε πολύ καλά. Και πιστεύω ότι μετά τον Αύγουστο θα δείξει αυτό που έχουμε κάνει εδώ στη Food Expo. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μας προσκάλεσε να πάρουμε μέρος και με τη σειρά μας εμείς ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς. Ήταν μια πολύ καλή έκθεση, υπήρχε ανταπόκριση και από την εσωτερική αγορά αλλά και από την αγορά του εξωτερικού. Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι είναι πλέον στο χέρι μας και στο χέρι των πιθανών μελλοντικών πελατών να κλείσουμε κάποιες συμφωνίες για ένα καλύτερο αύριο. Για το ελαιόλαδο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, όμως δεν ξέρουν να το εκτιμήσουν, γιατί οι βόρειες χώρες δεν τρώνε ελαιόλαδο και κάποιες ανταγωνιστικές χώρες λανσάρουν κατώτατες ποιότητες ελαιόλαδο, οπότε αυτό έχει αρνητική ανταπόκριση για τους Έλληνες που είναι τίμιοι και καθαρά επαγγελματίες ελαιοπαραγωγή και έμποροι ελαιολάδου. Food Expo 2024, μια διεθνή έκθεση από τις σημαντικότερες. Βρεθήκατε και εσείς μέσω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εντυπώσεις, πώς πήγε το τριήμερο, γιατί είδαμε πως είχε πολύ κόσμο και είχατε επαφές με κάποιους από το εξωτερικό, γιατί είναι μια έκθεση που πραγματικά έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Είναι τρίτη χρονιά που σας επισκεφτόμαστε. Πολύ ωραία η οργάνωση, ειδικά από την περιφέρεια. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είχαμε κόσμο από το εξωτερικό, είχαμε πάρα πολλές επαφές. Πήγε πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Θα είμαστε και του χρόνου εδώ σίγουρα να δείτε τα προϊόντα μας και πιστεύουμε ότι αν συνεχίσει η έκθεση όπως είναι τώρα, θα είναι από τις καλύτερες που μπορούμε να βρισκόμαστε και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον το τριήμερο. Πέρασαν αρκετοί επαγγελματίες και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Από το εξωτερικό ήταν κυρίως Έλληνες του εξωτερικού, γιατί και το προϊόν μας απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι τέτοιες εκθέσεις προωθούν τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό, την ελληνική γαστρονομία ή αλλιώς την ελληνική κουζίνα? Εννοείται ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στην πρόοδο των ελληνικών προϊόντων, γιατί πρέπει κάπως να φανούν και τα προϊόντα στο εξωτερικό. Ναι, Food Expo 2024 έχει πάρα πολύ κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Είχαμε επαγγελματικά ραντεβού, μπορώ να πω, από όλες τις πλευρές του πλανήτη, από την Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλοί κόσμος και πιστεύω οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα, η τελευταία μέρα της έκθεσης. Πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον, πολλοί κόσμος και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Και είμαστε εδώ να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να τα δειγματίσουμε και στους Έλληνες αλλά και από το εξωτερικό που ήρθαν για να επισκεφθούν την έκθεση.
σαν τη δικιά μας εταιρεία που είναι η Οικοτεχνία, είναι η μοναδική ευκαιρία να δείξουμε τα προϊόντα μας προς τους αγορασές του εξωτερικού και η περιφέρεια συνεισφέρει σε αυτό που έχει το περίπτερο σε αυτή την έκθεση και μπορούμε να τα προβάλλουμε. Από τη Δράμα, έτσι επιλεγμένα, με διαφορετικές προτάσεις όσον αφορά το ελαιόλαδο. Προσπαθούμε να είμαστε έτσι λίγο διαφορετικοί, να think out of the box που λέμε, σε μια έκθεση η οποία έχει πάρα πολύ δύναμη. Δηλαδή και φέτος έχουμε δει, συζητώντας και με τους άλλους συνεκθέτες, νομίζω ότι όλοι θα σας πούν ότι είναι ευχαριστημένοι και από την κίνηση και από την συναλλαγή που έγινε με τους προμηθευτές, πελάτες και όλη αυτή την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Προηγουμένως είδατε τον κύριο από την Νότια Κορέα, ο οποίος ήρθε την τρίτη φορά εδώ, έβγαλε τις φωτογραφίες ειδικές, μιλήσαμε. Δεν γίνεται με την πρώτη, θέλει και μια προσπάθεια. Είναι το άνοιγμα από εκεί πέρα της επαφής. Θέλει μετά συνέχεια κυνηγητό, να το πω έτσι. Δηλαδή θέλει email, θέλει επικοινωνίες, θέλει αποστολή δειγμάτων, αλλά γίνεται. Ένα από τα καλύτερα προϊόν και τα πιο γνωστά της Στάσου, βέβαια. Ειδικά το πευκόμελο. Η κίνηση στην έκθεση είναι αρκετά ικανοποιητική. Αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον ως προς το προϊόν μας και φυσικά ως γενικά όλα τα προϊόντα όλων των παραγωγών εδώ πέρα. Μεγάλο ενδιαφέρον ως προς το προϊόν το μέλι. Γενικά το ζητάνε το μέλι παντού. Υπάρχουν βέβαια αρκετά πολλά καλά μέλια που βγάζει η χώρα μας και μάλλον λογικά θα γίνει κάποια εξαγωγή στο μέλλον. Ήταν μια πολύ καλή έκθεση για εμάς τους παραγωγούς και τους τυποποιητές ελαιολάδου. Ήταν πολύ σημαντική η προσπάθεια της περιφέρειας και η συνεισφορά της όσον αφορά σε εμάς τους μικρούς παραγωγούς. Κάναμε πολύ καλές επαφές με ανθρώπους του εξωτερικού, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την Ελλάδα και τον πρωτογενή τομέα, ώστε να εξάγουμε και να δείξουμε και να έχουμε την υπεραξία που θέλουμε στα προϊόντα μας. Food Expo 2024, πολλή επικέντρωση από Ελλάδα και από εξωτερικό, τρεις ημέρες, πετυχημένη θα την ονομάζαμε. Ποιο είναι το δικό σας το feedback που πήρατε μέχρι στιγμής σε αυτή την τριών ημερών? Η φετινή Food Expo 2024 αποτελεί μια έκθεση ρεκόρ, καθώς περισσότεροι από 35.000 επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν το παρόν. Για πρώτη φορά έχουμε ένα ιστορικό ρεκόρ από τις διεθνείς συμμετοχές, καθώς έχουμε περισσότερους από 3.500 επαγγελματίες επισκέπτες από 80 διαφορετικές χώρες επισκέφθηκαν την έκθεση και έκλεισαν πάρα πολύ και μεγάλα deal με τους εκθέτες μας. Αλλά παράλληλα, όλη η εσωτερική αγορά, οργανωμένη λιανική, χοντρεμπόριο και καταστήματα ελληνικής επισκέφθηκαν την έκθεση. Η έκθεση Food Expo 2024 αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη, αλλά και αποτελεί μια μεγάλη υποχρέωση για μας, έτσι ώστε στη διοργάνωση του 2025 να προσφέρουμε μια ακόμα πιο καλή και πιο δυνατή έκθεση από τη φετινή.